το καλό του όφη είναι ότι δεν κλείνεται, στα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον. Και επειδή και ο Άρης παίζει ανοιχτό παιχνίδι, μπορεί να κερδίσει κάτι, να πάρει κάτι από τον Άρη. Σίγουρα ψυχολογικά δεν ξέρω τι θα γίνει και με την αυριανή απόφαση που θα παίξει ρόλο και στην ψυχολογική κατάσταση της ομάδος γενικά. Είναι κρίσιμη μέρα για τον Όφη ούτως ή άλλως. Βαθμολογικά μπορεί να είναι χαμηλά, αλλά κάνει την προσπάθεια για να ξεπεράσει και να φύγει από τη θέση που είναι. Σίγουρα θα διεκδικήσει στο επόμενο παιχνίδι ακόμη περισσότερα πράγματα που παίζει εδώ με τα Γιάννα και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο αν θα πάει για τα μπαράζ σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις. Ο Άρης διεκδικεί την Ευρώπη. Θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι πάντως. Πάντως και ο Άρης ομολογουμένως στο δεύτερο γύρο παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και από την πλευρά του Όφη θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή μέσα στο Κλεάνθης Βικλίδης. Είναι και μια καυτή έδρα σίγουρα. Θα έχει και πολύ κόσμο. Αναμένεται να έχει και πολύ κόσμο. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή προβάλλει ως φαβορί για να πάρει την. Διεκδικεί την πέμπτη θέση. Την πέμπτη, ακόμα και την τέταρτη. Την τέταρτη θέση με προϋποθέσεις. Ναι. Είναι πολύ κοντά και προσπαθεί να το καταφέρει. Δείχνει ότι μπορεί να το καταφέρει. Ούτως ή άλλως, αν και είσαι πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, Γιάννη Χατζηνικολάου, είσαι Βορειοελλαδίτης, γνωρίζεις το κλίμα που επικρατεί. Ήδη μας είπες ότι θα έχει πολύ κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο των Όφη, όμως το σέβονται. Βέβαια. Ανεξάρτητα τη θέση που βρίσκεται. Γενικώς έχει πολύ καλή παρουσία ο Όφη στο Χαριλάου και κατά διαστήματα έχει φέρει και πολύ καλά αποτελέσματα.